Λοιπόν, επιστρέφουμε. 12 και 17 πρώτα λεπτά η ώρα και πάμε τώρα στους προσκεκλημένους που είναι εδώ μαζί μας για να μιλήσουμε για μια δραστηριότητα που ξεκινάει σήμερα, θα διαρκέσει μέχρι τις 11 Ιουνίου και όπως είπα δεν έχει σχέση με υπαίθριο χώρο, θα είναι στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, θα είναι μια έκθεση φωτογραφίας. Και έχει ενδιαφέρον το θέμα, ο φωτογράφος, οι συντελεστές. Θα ξεκινήσω καλωσορίζοντας το φωτογράφο, Μιχάλης Μπάκας. Καλώς ήρθες, Μιχάλη μου. Καλώς σας βρίσκω. Λοιπόν, ο Μιχάλης είναι γέννημα θρέμα καλαματιανός, αλλά τα χρόνια, τα τελευταία της ζωής του, τα αρκετά της ζωής του, μετά τα πανεπιστημιακά, τα μαθητικά μάλλον, τα περνάει στη Μυτιλίνη και μας φέρνει έτσι αέρα Αιγαίου. Έτσι. Ναι, άλλος αέρας. Ένας αέρας, θα έλεγα ότι τώρα μιλήσουμε για το κλίμα και αυτά. Ένιωσα την υγρασία της Καλαμάτας, παρόλο που και η Μυτιλίνη έχει υγρασία, αλλά το αεράκι αυτό είναι πράγματι, βοηθάει για να νιώθεις καλύτερα. Εγώ όταν ήρθε του λέω, βρε καλώς τον, τι νέα μας φέρνεις από το νησί του Ούζου. Δεν είναι μόνο γι' αυτό γνωστή η Μυτιλίνη βέβαια, έτσι να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, για φωτογραφία θα μιλήσουμε με τον Μιχάλη Μπάκα, αλλά να καλωσορίσω και τον Νίκο Ηλιόπουλο, που είναι ο επικεφαλής, δεν μ' αρέσει ο πρόεδρος, πειράζει. Όχι, ούτε για μένα. Έτσι, συντονιστής. Εντάξει. Είναι συντονιστής της φωτογραφικής ομάδας Καλαμάτας, που συμπράττει ουσιαστικά για την έκθεση αυτή, για την διοργάνωση της έκθεσης αυτής του Μιχάλη, με φωτογραφίες δηλαδή του Μιχάλη, που οι φωτογραφίες έχουν ανθρώπινες ιστορίες και το θέμα της έκθεσης είναι ανθρώπινες ιστορίες, ισότητα στη ζωή, την κοινωνία και την εκπαίδευση. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ευχαριστώ ήρθες, για την πρόσκληση. Νίκο. Ευχαριστούμε για τον Μιχάλη που είναι καλεσμένος μας και κάνουμε την έκθεση αυτή, κάνει την έκθεση αυτή στο Πνευματικό. Κάποιοι μας ακούνε και δεν θέλω να ξεχάσεις, πριν μας πιάσει η κουβέντα, μας παρασύρει η κουβέντα, δεν θέλω να ξεχάσεις να τους καλημερίσεις. Κάτι μου είπες προηγουμένως. Έχεις δίκιο. Θα καλημερίσω λοιπόν όλους τους φίλους από ένα σεμινάριο στο οποίο συμμετέχω και νομίζω ότι με ακούν αυτή τη στιγμή. Και επί τη ευκαιρία να καλησπερίσω και τους φίλους στο Facebook που είναι, πλησιάζουμε τις 2.000 στη σελίδα, στην ομάδα μας. Φωτογραφική ομάδα Καλαμάτας. Φίλοι της φωτογραφικής ομάδας Καλαμάτας. Ποκάλ. Και εκεί ανεβάζουμε και ενημερώνουμε τον κόσμο για τις δράσεις μας και κατά καιρούς δεχόμαστε και συνέχεια μάλλον δεχόμαστε για τις φωτογραφίες τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι μια μεγάλη διαδικασία. Θα μιλήσουμε έτσι και αλλιώς σε λίγο για την ομάδα, αλλά να ξεκινήσουμε από τον φιλοξενούμενο. Εννοείται. Έτσι. Λοιπόν, Μιχάλη, η παραμονή σου στη Μυτιλίνη έχει πολλές πτυχές και ενδιαφέρουσες. Να θυμίσουμε λίγο βιογραφικά. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος που ανήκεις στο διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έτσι δεν είναι? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωστόσο, είσαι ο άνθρωπος που ασχολείσαι πολύ ενεργά με την πολιτική από το χώρο της οικολογίας. Είσαι ο άνθρωπος που ασχολείσαι πάρα πολύ με τα κοινωνικά ζητήματα. Είσαι ο άνθρωπος που ασχολείται με την τέχνη της φωτογραφίας και έτσι, μάλλον συνδυάζοντας όλα αυτά, προέκυψε αυτή η έκθεση που ξεκινάει σήμερα. Ναι. Ναι, οι βασικές μου σπουδές ήταν στο περιβάλλον, συνέχισα μεταπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο, δουλεύω στη διοίκηση, είμαι στη μονάδα διασφάλισης ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οπότε και αυτό είναι ένα κομμάτι μεγάλο της ζωής μου, προφανώς στο Πανεπιστήμιο. Από εκεί και πέρα ήμουν ενεργός ως πολίτης πρώτα απ' όλα σε κοινωνικά ζητήματα και στα περιβαλλοντικά όλα αυτά τα χρόνια. Παράλληλα τα τελευταία 15 χρόνια περίπου ασχολούμαι πιο ενεργά με τη φωτογραφία από τη συμμετοχή μου στην φωτογραφική εταιρεία Μυτιλίνης.
Οπότε συνδυάζοντας πραγματικά αυτές τις αγάπες και για το περιβάλλον και για τη φύση και για τα κοινωνικά ζητήματα και έχοντας και τη μηχανή μου πάντα μαζί, ακριβώς μάζεψα πολλές φωτογραφίες και ιδιαίτερα για το ζήτημα για το προσφυγικό αυτό που παρουσιάστηκε αυτή η έκθεση που θα δούμε στην Καλαμάτα σήμερα και τις επόμενες μέρες. Από σήμερα λοιπόν 2 Ιουνίου μέχρι τις 11 ώρες λειτουργίας του Πνευματικού Κέντρου, νομίζω ότι είναι 9 με 1 το πρωί και 6 με 9 το βραδύ. Ναι, νομίζω εκτός αν υπάρχουν εκδηλώσεις, οπότε παρατείνεται το βράδυ. Παίρνει μια παράταση, ναι, σωστά. Τέλος πάντων, οπότε δείτε ανοιχτό το Πνευματικό Κέντρο. Σωστά. Μπείτε, πάντα κάτι έχει, έτσι κι αλλιώς. Πάντα κάτι έχει. Αυτή η συγκεκριμένη έκθεση φωτογραφίας που ξεκινάει από σήμερα έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό να έχει... Ακριβώς, πάντα υπήρχαν ροές και πάντα θα υπάρχουν. Απλά από το 2012 εξαιτίας και του πολέμου Σύρια άρχισε να έρχεται περισσότερος κόσμος, οπότε ήμασταν πιο ενεργά ως πολίτες ουσιαστικά προσπαθώντας να βοηθήσουμε σε διάφορες καταστάσεις. Μετά, όπως ξέρουμε λίγος πολύ, πέρασε από πολλά κύματα η διαδικασία, από το 2013-2014 μέχρι το 2015 που έγινε το μεγάλο μπαμ, μπορώ να πω, για τις μεγάλες ροές που ήρθαν από τη Σύρια και τα επόμενα χρόνια μέχρι και σήμερα. Εντάξει, το προσφυγικό και μεταναστευτικό, αυτό που λέω και στο κείμενο στο οποίο συνοδεύει την έκθεση, είναι ότι είναι μια υπόθεση η οποία ποτέ δεν πρόκειται να σταματήσει. Λίγος πολύ όλοι μας έχουμε και ένα προσφυγικό μεταναστευτικό προφίλ. Όταν μιλάμε για το νησί της Μυτιλίνης, που το 50% τουλάχιστον των ανθρώπων έχουν έρθει ως πρόσφυγες από τη Μικρασία, από το Ευαλία απέναντι. Αυτά είναι βιώματα τα οποία όλοι τα έχουν ζήσει λίγος πολύ. Στην Καλαμάτα ξέρουμε πόσος κόσμος έχει φύγει πρώτα απ' όλα μετανάστες σε όλο τον κόσμο, στην Αυστραλία, στην Αμερική. Οπότε είναι κάτι το οποίο είναι νομίζω κοινό σε όλοι μας. Όλοι έχουμε τέτοια βιώματα. Και η προσπάθειά μου ήταν μέσα με αυτή την έκθεση, η οποία ξεκίνησε, παρουσιάστηκε πρώτη φορά τον Νοέμβριο στη Γαλλία, στο Παρίσι, στο Πανεπιστήμιο το Paris Wit, το ΚΤΟ του Παρισιού. Και μετά συνέχισα, την έδειξα στη Μυτιλίνη, παρουσιάστηκε στη Μυτιλίνη, στη Χίο, στο νησί της Χίου και στην Κωνστάντζα της Γερμανίας. Παρουσιάζεται ουσιαστικά τον άνθρωπο. Δηλαδή και εμένα η σχέση μου και με τη φωτογραφία και ως ο πολίτης και ως άνθρωπος με ενδιαφέρε να σκεφτώ και να δούμε τι ιστορίες υπάρχουν πίσω από αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί ο κάθε άνθρωπος πραγματικά είναι ξεχωριστός. Οπότε με αυτή τη λογική ονόμασα και την έκθεση «Ανθρώπινες ιστορίες, ισότητα στη ζωή, στην κοινωνία και στην εκπαίδευση». Τώρα πάμε συνδυάζοντας το κομμάτι του φωτογράφου με το κομμάτι του ενεργού πολίτη. Θέλω να σταθούμε και φωτογραφικά, πως έχεις αποτυπώσει αυτές τις ανθρώπινες ιστορίες, αλλά και ως άνθρωπος που έψαξες πίσω από τη φωτογραφία, να θεωρήσω, τι ιστορίες κρύβουν αυτά τα πρόσωπα των φωτογραφιών. Ναι, η λογική μου πάντα και ότι είναι ότι για τον κάθε φωτογράφο, νομίζω ισχύει αυτό, προσπαθεί να μεταφέρει μια εικόνα η οποία μπορεί να μεταφέρει κάποιο μήνυμα. Ιδιαίτερα για ένα τέτοιο ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, συζητάμε για το τι ακριβώς μπορείς να μεταφέρεις για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι και δεν είναι, είναι δίπλα μας, αλλά μπορεί, για πάρα πολλούς μπορεί να μην έχουμε καμία εικόνα για το τι ακριβώς κάνουν. Είναι αθέατη πραγματικά. Η λογική μου ήταν πάντα ότι ο κάθε άνθρωπος έχει μια ιστορία δίπλα του, ένα παιδί το οποίο θέλει να παίξει και ποτέ δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό το πράγμα, ενώ γύρω του μπορεί να γίνεται ο κακός χαμός. Έχω μια φωτογραφία στην οποία είναι τα παιδιά που παίζουν μπάλα στη Μόρια μέσα στο 15 και δίπλα γύρω τους είναι τα μάτια με τις ασπίδες και απέναντι όλος ο κόσμος και τα παιδιά κλωτσάγαν την μπάλα στους αστυνομικούς και γύρισαν πίσω για να παίξουν. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ή μια γυναίκα, τέλος πάντων, η οποία ξεκινάει ένα ταξίδι χωρίς σύντροφο, χωρίς άντρα και έχει 3-4 μωρά μαζί της. Και πού πάει αυτή η γυναίκα, ή ένας παππούς ο οποίος ταξιδεύει με τα εγγόνια του και δεν υπάρχουν. Και προς γονείς, δεν υπάρχουν τα παιδιά του. Άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν για κάτι καλύτερο και μεταναστεύουν προς αυτή την κατεύθυνση, ελπίζοντας για κάτι καλύτερο για αυτούς ή για τα παιδιά τους ή για τις επόμενες γενιές. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό και για μας, για να παίρνουμε θάρρος και δύναμη για το ότι ο άνθρωπος πραγματικά έχει πολύ μεγάλα όρια για να μπορέσει να αντέξει και θα πρέπει να μην χάνουμε το θάρρος μας και εμείς για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στη ζωή. Θέλω να πεις αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν φωτογραφηθεί
από το φακό σου ήταν δεκτικοί στο να φωτογραφηθούν? Ναι, το 95% των ανθρώπων ήταν θετικοί. Πρώτα απ' όλα, κάθε φορά που έβγαζα φωτογραφία κάποιον, πήγαινα και του ζήταγα την άδεια. Αυτό οι στοιχειώδεις κανόνες ειδικής το επιτρέπουν. Και προσπαθούσα πάντα σε πολλές περιπτώσεις κιόλας, ιδιαίτερα όταν είχαμε παιδιά, γυναίκες, για να μην δημιουργώ πρόβλημα και στους ανθρώπους, να μην τους εκθέτω και αν μπορώ να μην δείχνουν και τα πρόσωπά τους. Ή αντίστοιχα, κάποιες φωτογραφίες οι οποίες υπήρχαν παιδιά και γυναίκες, να τις βγάλω και να τις εκθέσω πολλά χρόνια μετά τη λήψη τους, έτσι ώστε να μην έχουν πρόβλημα και οι άνθρωποι αυτοί στο ταξίδι τους. Αυτή ήταν η λογική. Κατά τα άλλα, ο άνθρωπος ίσα-ίσα νομίζω ότι κολακεύεται και μέσα από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, το βλέπαμε ότι θέλανε να μεταφέρουν, είτε για να τους βγάζει μια φωτογραφία και να μιλήσουν πολύ περισσότερο, να μιλήσουν, να πούν την ιστορία τους. Δηλαδή, το πρόβλημά μου εντός αγωγικών ήταν ότι όταν περπατούσα στη Μόρια, οι άνθρωποι ερχόντουσαν και με τραβάγαν να τους βγάλω φωτογραφίες. Και δεν ήθελα να χαλάσω το χατήρι και όμως κανένα, προφανώς τους έβγαζα ή με βάζαμε στη σκηνή τους να μου προσφέρουν τσάι, γιατί οι άνθρωποι θέλουν να δείξουν τη φιλοξενία τους και να μιλήσουν. Το είχαν ανάγκη, το έχουν άνθρωποι αυτοί. Οι άνθρωποι της περιοχής, της Μυτιλήνης, που όπως είπες προέρχονται σε πολύ μεγάλο ποσοστό από πρόσφυγες του παρελθόντος. Είναι πρόσφυγες του παρελθόντος, έτσι. Κάποιοι είναι εν ζωή, πολύ μεγάλοι. Κάποιοι θυμούνται τις ιστορίες από τους πατεράδες. Σίγουρα κάποιοι άλλοι έχουν ακούσει ως εγγόνια τις ιστορίες των παππούδων. Θέλω να πω ότι έχει μια διάρκεια όλο αυτό. Τι αντιμετώπιση δείχνουν στη σύγχρονη μετανάστευση? Θα μου πεις το γενικό κλίμα, όχι ότι κάποιος είναι πάρα πολύ αρνητικός και έχει γίνει τραμπούκος. Αυτό είναι παντού. Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα περάσαμε και από πολλά κύματα και από πολλά στάδια. Αλλά νομίζω ότι 100% ο άνθρωπος αυθόρμητα είναι θετικός. Ο άνθρωπος αυθόρμητα θα πάει να βοηθήσει. Προφανώς όταν κουραστεί από μια διαδικασία και περάσει καιρός και δει ότι πιέζεται και ο ίδιος, θα έχει μια δεύτερη στάση, μια διαφορετική. Αλλά νομίζω ότι αυτό που φάνηκε και από τη Μυτιλήνη, ό,τι και αν έγινε, και παρόλο όλη την πίεση την οποία εμφανίστηκαν και στα μέσα και σε όλα αυτά τα πράγματα, είδαμε ανθρώπους οι οποίοι το 2015, ας πούμε, που φτάσαμε στο σημείο να έρχονται 3.000 άνθρωποι τη μέρα. Τον Οκτώβριο του 2015 ήρθαν 100.000 ένα μήνα. Είναι νούμερα απίστευτα πραγματικά. Ο κόσμος αυθόρμητα έβγαινε να βοηθήσει. Έβλεπα δηλαδή οι γυναίκες, θυμάμαι μια μέρα το 12 ήταν αυτό, που βγήκε μια γυναίκα και έφερε από το αυτοκίνητό της στο Δημοτικό Θέατρο. Κοιμόντουσαν οι άνθρωποι στον δρόμο, ήταν τραγικές οι συνθήκες, και έβγαλε ένα πάπλωμα λευκό που λένε, που εγώ το είδα και το ζήλεψα. Δηλαδή, εγώ δεν θα το βάζω στο κρεβάτι, να μην το λερώσω. Και το έβγαλε να το δώσει στους ανθρώπους και πραγματικά να τριχιάζω τώρα που το σκέφτομαι. Μια γυναίκα η οποία δεν είχε καμία σχέση με το προσφυγικό, δεν είχε καμία σχέση ούτε αλληλέγγυο, ούτε να βοηθήσει, ούτε αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος έφερνε, υπήρχαν γυναίκες οι οποίες φέρναν κατσαρόλες με φαΐ για να ταΐσουν τον κόσμο. Αυθόρμητα ο άνθρωπος είναι καλός. Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μην δίνουμε μεγαλύτερη δύναμη. Σε δύσκολες συνθήκες θα αντιδράσει άσχημα, θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα για να τον ξανακερδίσουμε τον άνθρωπο. Χαίρομαι που σε τέτοιες συνθήκες εμφανίζεται ως μειοψηφία ο μισάνθρωπος. Ευτυχώς. Ναι. Ευτυχώς. Πάλι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, να το δούμε. Εντάξει. Ναι, προφανώς θα το δούμε. Θέλω να μπει στην κουβέντα μας ο Νίκος, ο Ηλιόπουλος, και να μου πει για αυτή τη συνεργασία που αναπτύσσει η φωτογραφική ομάδα Καλαμάτας με πολλές ομάδες, εν προκειμένου με την Μυτιλήνη και με το Μιχάλη. Είναι, ο Μιχάλης είπαμε, φωτογραφική εταιρεία Μυτιλήνης, ενεργό μέλος. Θέλω να πάμε καταρχάς σε αυτές τις συμπράξεις που κάνετε εσείς ως ομάδα Καλαμάτας. Οι συμπράξεις αυτές υπάρχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό, πολλά χρόνια δηλαδή. Από την έναρξή σας. Από την έναρξή μας επί της ουσίας. Έχουμε συνεργαστεί με διάφορες λέσχες και ομάδες στην Ελλάδα. Αθήνα, Κόρινθος, Σπάρτη, Πάτρα, Σύρος, Μυτιλήνη, Καλλιόρα. Και είναι κάτι το οποίο ευδοκιμεί, δηλαδή πάει πολύ καλά. Ανταλλάσσουμε απόψεις, ανταλλάσσουμε εκθέσεις όταν μπορούμε. Και έτσι και λέει μια πολύ ωραία συνεργασία και δίνουμε το παρόν ο ένας στον άλλον. Δηλαδή δίνουμε το παρόν στην πόλη τους και αντίστοιχα αυτή στη δική μας. Είτε αυτό γίνεται διαζώσεις, δηλαδή με μια live έκθεση, με πραγματική έκθεση, είτε ανταλλάσσονται σε αυτό απόψεις και γνώμες ιντερνετικά. Τώρα, για τη συνεργασία με τον Μιχάλη και την ομάδα του εκεί πέρα, την φωτογραφική εταιρεία Μυτιλήνης, έχει προηγηθεί η συνεργασία με τον Μιχάλη και της ομάδας, όχι της ομάδας, της λέσχης τους. Έχουμε ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν, δεν θυμάμαι τη χρονιά, νομίζω 16, το 16.
στο μια παρουσίαση του Μιχάλη με το πρώτο σετ των φωτογραφιών, αν το πω το λέω σωστά, ναι, ναι. Που έγινε μια παρουσίαση, ένα slide show με πολλές φωτογραφίες στο ξενοδοχείο Rex εδώ στην Καλαμάτα, με παρουσία του Μιχάλη βέβαια, που έγινε και μια μεγάλη κουβέντα και με φοβερή ανταπόκριση από τον κόσμο, είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Και έτσι εξελίχθηκε, τώρα είναι το δεύτερο στάδιο, η δεύτερη δόση ιστοριών, ανθρώπων που θα τις δούμε από σήμερα το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο. Θέλω να μου πεις, Νίκο, η περιοχή η δική μας εδώ της Μεσσηνίας δεν έχει αυτό το πρόσημο του σημείου όπου εισραίουν κατά χιλιάδες οι πρόσφυγες, αλλά και εδώ κατά καιρούς έχουμε ανθρώπους που φτάνουν ταλαιπωρημένοι, από τύχη κιόλας ή από ατύχημα, φτάνουν στη στεριά τη δική μας. Έχετε ως ομάδα ή ως φωτογράφος κάποιος από εσάς, εσύ, που ξέρω ότι σας αρέσουν οι ανθρώπινες ιστορίες, έτσι κι αλλιώς εξειδικεύεσαι σε αυτό. Λοιπόν, έχετε πάει να φωτογραφίσετε αυτούς τους ανθρώπους, να μιλήσετε με τις μηχανές σας και να σας μιλήσουν? Δεν είναι θετική απάντηση, καλός ή κακός, δεν θα σου πω ψέματα, δεν το έχουμε κάνει. Αλλά έχουμε κάνει κάτι παρεμφερές, θα έλεγα. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Μικρά Ασία των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή, κάναμε πορτρέτα ανθρώπων οι οποίοι προέρχονται, οι παππούδες τους, ναι, δηλαδή, και οι γονείς τους. Μάλιστα, σε μια περίπτωση ήταν όντως μια γυναίκα η οποία έφυγε από τη ζωή ένα μήνα μετά τη συνέντευξη και τη φωτογράφηση. 90 τόσο χρονών βέβαια. Που ήρθε μικρό παιδάκι. Που ήρθε μικρό παιδάκι ακριβώς. Και κάναμε τα πορτρέτα αυτών των ανθρώπων και ακούσαμε τις ιστορίες τους. Καλή ώρα, όπως ο Μιχάλης των μεταναστών στη Μυτιλίνη, οι οποίες ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και κάποιες ήταν και συγκλονιστικές. Και έτσι, συγκλονιστικές υπό την έννοια ήταν. Σκόντωταν η τρίχα, ρε παιδί μου. Ήταν πολύ συγκινητικές. Και ήταν μια πολύ όμορφη διαδικασία να πλησιάσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους χτυπήσουμε την πόρτα στο σπίτι τους, να μας ανοίξουν, να μας φιλοξενήσουν, να κάνουμε τη φωτογράφηση και να ακούσουμε την ιστορία. Ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο και να εκτεθούν με την άδειά τους προφανώς τα πορτρέτα τους στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη που γινόταν όλο αυτό το δρόμο. Και η Λαϊκή Πινακοθήκη ταυτόχρονα. Ναι. Θέλω να μου πείτε, βρε παιδιά, και οι δυο σας, από την παρατήρηση της ματιάς σας της φωτογραφικής και της κοινωνικής. Η προσφυγιά έχει χρόνους. Διαφορετική αίσθηση για τον πρόσφυγα έχει, ή το αίσθημα είμαι πρόσφυγας, είμαι κυνηγημένος, είμαι ταλαιπωρημένος, είμαι αβέβαιος, είναι πάντα το ίδιο, είτε φεύγεις από τη Σμύρνη το 22, είτε φεύγεις από την Συρία το 2022. Μιχάλη. Ναι, είναι πολύ σωστό νομίζω αυτό που λέτε και αφορά αυτό και μετανάστες. Δηλαδή ακούγαμε ιστορίες, γιαγιά μου εμένα είχε πάει στην Αμερική το 1915 και πέρασε σκληρά εκεί και γύρισε πίσω. Δηλαδή δεν είναι όλες οι ευτυχισμένες ιστορίες των μεταναστών οι οποίοι πήγαν και γίνανε πλούσιοι, του ονείρου ακριβώς. Υπάρχουν και πάρα πολλές ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι περάσαν πολύ σκληρά και δεν μπορούσαν. Ή εκεί ζούσαν σε καταστάσεις που ήταν 10 άνθρωποι να δουλεύουν και να κοιμούνται σε ένα σπίτι μέσα. Οπότε βλέπουμε ότι ο ανθρώπινος πόνος και οι κακουχίες συνδέουν όλους αυτούς τους ανθρώπους, είτε πριν 100 χρόνια είτε σήμερα. Και το είδαμε αυτό το πράγμα και στην ιστορία. Υπάρχουν φωτογραφίες από τη Μικρασιατική Μυτιλίνη που βλέπουμε καταβλισμούς προσφύγων οι οποίοι πρώτο ήρθαν και βλέπουμε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα ουσιαστικά. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει και παίρνει. Έχω μια φωτογραφία στην έκθεση που είναι ένας άνθρωπος 50-60 χρονών, μεγάλος ηλικία τέλος πάντων, και έχει το κουστούμι του. Και τον φωνάζω για να βγάλει φωτογραφία και στείνεται και νιώθω εκείνη τη στιγμή ότι νιώθω την περηφάνεια ότι βρίσκομαι εγώ εδώ και με βγάζω την φωτογραφία. Και ο άνθρωπος ήρθε με το κουστούμι του που ήταν προφανώς το καλύτερο ρούχο που είχε και ήθελε να το σώσει. Ναι. Και ήθελε να διατηρήσει και την αξιοπρέπειά του με αυτό το πράγμα. Και η ζωή, βέβαια, πώς θα. Σε μια μέρα μαζεύεις 5 πράγματα και ξεκινάς για ένα τέτοιο μεγάλο ταξίδι. Είναι δύσκολες συνθήκες και το έχουμε ζήσει και εμείς, ως Έλληνες μιλάω εγώ, και πραγματικά χτύπα ξύλο να μην το ξαναζήσουμε ποτέ κανένας. Η δική μου πλευρά, η άποψη είναι ότι οι γονείς μας, οι παππούδες μας,
περισσότεροι φύγανε και οικειοθελώς να πάνε στην Αμερική, στην Αυστραλία. Οπότε ήταν μια κατάσταση πιο ανθρώπινη. Εκείνη η διαφορά του μετανάστε. Πόσο μάλλον να συγκυνηγάνε τα όπλα, ναι, έτσι, να συγκυνηγάνε ένα πόλεμο από πίσω για να ξεριζώνεσαι κυριολεκτικά. Εγώ θα έλεγα το εξής, ότι εγώ προσωπικά να φανταστώ τον εαυτό μου σε μια τέτοια κατάσταση δεν το θέλω. Το θεωρώ πάρα πολύ σκληρό, πολύ απάνθρωπο, πολύ τραγικό. Και κατά συνέπεια αντιλαμβάνομαι την τραγικότητα των καταστάσεων αυτών στους αυτούς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Δεν μπορώ ποτέ να φανταστώ ότι αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή περνάνε καλά. Ναι, καλά, δεν περνάνε σε καμία περίπτωση. Δηλαδή ότι εντάξει, έρχονται εδώ να κάνουν τουρισμό, ας πούμε, ή κάτι παρόμοιο. Όχι, σε καμία περίπτωση. Είναι τραγική η κατάσταση. Αυτό φαίνεται και το έχουμε πει και πολλές φορές με συναδέλφους δημοσιογράφους που κάνουν το ρεπορτάζ. Και έχει παρατηρηθεί το εξής. Το ξέρετε κι εσείς και από τις εσύ Μιχάλη πολύ καλύτερα που αντιμετωπίζεις χιλιάδες τέτοιου κόσμου. Συνήθως γίνεται το απολύτως αναγκαίο να γλιτώσουμε τη ζωή μας. Σωστά. Και τι συμβαίνει, έρχονται οι νέοι, οι νεότεροι άνθρωποι που είτε δεν έχουν οικογένεια, την έχουν αφήσει πίσω, αλλά έρχεται ο ένας, ο πιο νέος να σωθεί, ο πιο παραγωγικός επίσης, είτε με οικογένεια για να σώσει τα παιδιά, το μέλλον. Και οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι μένουν πίσω, δεν επιλέγουν καν να αφήσουν τον τόπο. Επιλέγουν να συνεχίσουν την ιστορία τους. Επιλέγουν να ταφούν στη γη τους. Γιατί δεν ξέρουν ανάπριο θα ζουν. Σωστό. Και με αυτή τη λογική διώχνουν και τα παιδιά τους, έτσι. Δεν είναι. Εκεί είναι και πραγματικά πολύ δύσκολο. Mm. Αυτό. Δηλαδή η εικόνα που έχουμε ότι ο άνθρωπος ξεκινάει έτσι για πλάκα, ας πούμε, και περνάει. Έχω ένα φίλο, τον Μοχαμεντή, ο οποίος είναι 25 χρόνια στη Μυτιλίνη, πραγματικά. Mm-hmm. Και πριν 10 χρόνια είχα εγώ ήταν η οικογένειά του ήταν στο Αφγανιστάν και πηγαίνω ερχόταν. Και σε κάποια φάση είχε γίνει νόμιμος αυτός, προσπαθούσε να τους φέρει με νόμιμο τρόπο και δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε. Και πάλευε και όλα αυτά μέσα στη γραφειοκρατία. Ακόμα δεν έχει βγάλει άκρη ο άνθρωπος. Και σε κάποια φάση ελαφρά την καρδία του λέω: εγώ, Μαρία Μουχαμέτη, γιατί δεν τους φέρνεις μια βάρκα. Παράνομα. Και μου λέει: τι λες, Μιχάλη, θα του βάλω το παιδί μου σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, με φρίκαρε και μόνο η εικόνα του. Που είχα μια εικόνα ότι 100 φορές μου λέει να μην το ξαναδώ ποτέ το παιδί μου παρά να το βάλω. Άρα λοιπόν το επιλέγουν αυτό που λέμε με βαριά καρδιά, όταν δεν υπάρχουν άλλες επιλογές αφενός. Επίσης θα πρέπει να τονίσουμε και επικαλούμε εσένα Μιχάλη που έχεις ακούσει τις ιστορίες αυτών των ανθρώπων από κοντά. Και θέλω να το απαντήσουμε αυτό γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί, ας μην τους χαρακτηρίσω, που λένε μα τι δουλειά είχαν και φύγανε από εκεί και πώς γίνονται μωρέ αντικείμενο εμπορίου, ανθρώπινου εμπορίου, αφού αυτοί έρχονται εξυπόλυτοι, δεν έχουν ρούχο να φορέσουν, πού τα έχουν βρει τα λεφτά και τα έχουν δώσει στους διακινητές, έρχονται για να αλώσουν πολιτισμούς, έθνη, κράτη κλπ. Είναι αλήθεια, το έχεις διαπιστώσει ότι αυτοί οι άνθρωποι, ό,τι κι αν έχουν εκεί, σε ακίνητο ή σε ρευστό, το επενδύουν σε αυτή τη φυγή. Και τους κοστίζει πάρα πολλά λεφτά και μένουν κάποιο χρόνο. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει 3-4 εκατομμύρια προσφύγες. Ναι, οι οποίοι δουλεύουν παράνομα παράτυπα, μαζεύοντας κάποια χρήματα για να κάνουν το πόνο. Για να μπορούν να κάνουν το πόνο. Δηλαδή θα φτάσουν στην Ελλάδα και κάτι αντίστοιχο θα γίνει για να ξεκινήσουν αυτό στην Ευρώπη. Γιατί προφανώς κανένας δεν θέλει να μείνει στην Ελλάδα από αυτούς. Εγκλωβίζονται εδώ, το ξέρουμε. Η Δαμασκός είναι μία από τις 5 αρχαιότερες πόλεις στον κόσμο. Η Δαμασκός ήταν και μία από τις ομορφότερες πόλεις στον κόσμο. Δυστυχώς η Δαμασκός πλέον δεν είναι έτσι. Δεν είναι πόλη. Όταν λοιπόν εγώ είμαι από αυτή την πόλη και ξαφνικά το σπίτι μου ή ο πολιτισμός μου καταραίει από βομβαρδισμούς και από όπλα, νομίζω ότι είναι τη φυσιολογική συνθήκη να φύγω από εκεί. Τι θα κάνω, θα μείνω να σκοτωθώ, δηλαδή να πεθάνω. Ναι. Ή όταν βρεθεί σε μια φάση. Ή τα παιδιά μου, ας πούμε, η γυναίκα μου, καλά, εγώ θα μείνω να πολεμήσω. Ενδεχομένως, το έχουν ακούσει, το λένε και αυτό. Ναι, γιατί δεν μένουν να πολεμήσουν. Ωραία, έμεινα εγώ να πολεμήσω. Η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τι θα κάνω, θα πολεμήσουν και αυτά. Και με ποιον να πολεμήσει. Με ποιον να πολεμήσει. Δηλαδή, εγώ με ποιον από όλου να πολεμήσει. Φανταστείτε ακριβώς. Ποιοι είναι καλοί, ποιοι είναι κακοί. Τι να πρωτοπολεμήσει. Για να κάνω μια παρατήρηση, συγγνώμη που ήθελα να το πω από ώρα στα λόγια του Μιχάλη τα αρχικά που είπε γιατί. Άδεια που έπαιρνε από τους ανθρώπους αυτούς, είπε ο Μιχάλης λοιπόν πολύ σωστά, ότι, πολύ όμορφα μάλλον, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι και δεν είναι. Όταν λοιπόν τους ζητάς την άδεια να τους φωτογραφείς, επειδή η φωτογραφία πρέπει να λέει μια ιστορία για να έχει ένα νόημα,
Αυτοί οι άνθρωποι δηλώνουν το είναι τους. Ναι. Δηλώνουν ότι είμαστε εδώ, ναι, υπάρχουμε. Ναι. Δεν είμαστε κάτι, ένα φάντασμα που περνάει, που θα περάσει και θα περάσει απαρατήρητο από το μάτι σου, ας το πούμε. Είμαστε εδώ και μπορούμε να σου πούμε δύο λόγια και φωτογράφησέ μας. Ναι. Είναι τιμή για αυτούς. Είναι πραγματικά τιμητικό δηλαδή που υπάρχει ο Μιχάλης, ο κάθε Μιχάλης εκεί, να τους δώσει αυτό το βήμα, αν το θέλεις έτσι. Ναι. Εγώ το έχω παρατηρήσει και μέσα από την δουλειά. Λίγο έχω δουλέψει σε αυτό το κομμάτι, γιατί λίγες είναι και τα περιστατικά εδώ, ευτυχώς. Που όταν μας επιτρέπουν, ρωτάμε και εμείς πάντα βέβαια αν θα πρέπει να βγάλουμε φωτογραφίες, όταν μας το επιτρέπουν παίρνουν τα πιο ωραία τους χαμόγελα. Στείνω δηλαδή η γλώσσα του σώματος, είναι αυτό που είπες με το κοστούμι, η γλώσσα του σώματος προσπαθεί εκείνη την ώρα να αναδείξει όποια αξιοπρέπεια, όποια, δηλαδή ό,τι έχει ο καθένας μέσα του, πραγματικά. Ακριβώς. Ό,τι έχει ο καθένας μέσα του. Και βλέπω πολλές φορές ότι αυτό που φαίνεται σε όλα τα παιδιά είναι η ανεμελιά, είναι η χαρά, είναι ότι εγώ βρίσκομαι εδώ τώρα και μου δίνει κάποιος ένα παιχνίδι. Τελεία. Αυτό. Στα νεαρότερα αγόρια, στα 25-άρικα, ας πούμε, 30-άρικα, αναδεικνύεται κάτι άλλο. Στις νέες κοπέλες, κάτι διαφορετικό. Στις γυναίκες που έρχονται με καλυμμένα πρόσωπα, σώματα κλπ. Πίσω από αυτά τα τεράστια ρούχα που φοράνε, ακόμα και τα μάτια, αν φαίνονται, είναι τελείως διαφορετικά από τα μάτια μιας συνομήλικης Ελληνίδας εδώ που κυκλοφορεί δίπλα, ας πούμε. Έτσι. Είναι φοβερό αυτό. Και αυτοί είναι άνθρωποι βέβαια στη μετάβαση, όπως τους βλέπουμε σε αυτή τη φάση. Ναι, πραγματικά, ναι. Που τους δίνει και μια ελπίδα, να πούμε την αλήθεια. Πραγματικά. Γιατί αν βρεθούν σε ένα μέρος και δεν υπάρχει μέλλον και δεν υπάρχει ελπίδα. Νομίζω ότι η μαγική λέξη είναι η ελπίδα. Τώρα ναι. Τα πράγματα είναι δύσκολα και για αυτούς τους ίδιους. Οπότε. Ναι. Είναι η ελπίδα που έχουμε πει πολλές φορές. Ο αναγραμματισμός την κάνει λεπίδα. Και είναι η πιο αντιφατική λέξη, νομίζω, η λέξη ελπίδα. Πάμε να θυμίσουμε ότι σήμερα στις 7.30 το απόγευμα είναι τα εγγένεια, Μιχάλη, έτσι. Ναι, στο πνευματικό κέντρο. Στο πνευματικό κέντρο με την αιγίδα της φωτογραφικής ομάδας Καλαμάτας, που την ευκαιρία αυτή να στο φουαγέ. Στο φουαγέ, ναι. Όπως μπαίνει στο δεξιά. Θέλω να μου πεις όμως το feedback που λέμε και στα ελληνικά, που έχεις πάρει όχι από τη Μυτιλίνη και τη Χίο, που ξέρουν από προσφυγιά, σύγχρονη κιόλας. Θέλω να μου πεις πώς το αντιμετώπισε το κοινό. Πώς αντιμετώπισε τις φωτογραφίες σου, την έκθεσή σου στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού και στη Γερμανία? Θετικά είναι, πολύ θετικό είναι το κλίμα γενικώς, γιατί ο άνθρωπος πραγματικά ενδιαφέρεται και οι άνθρωποι οι οποίοι θα δουν αυτή τη φωτογραφία ενδιαφέρονται για τις ιστορίες πραγματικά και αυτών των ανθρώπων. Ένα θέμα το οποίο και προσπαθώ είναι να μιλήσουμε με τον κόσμο και να ξεχάσουμε ότι αυτό το πράγμα δεν τελείωσε. Δηλαδή για πολλούς ανθρώπους και στην Ευρώπη είναι ένα θέμα το οποίο δεν υπάρχει. Και μιλάω τώρα για το Παρίσι. Γι' αυτό σε ρωτάω για Παρίσι και Παρίσι, για Γερμανία αντίστοιχα. Και Παρίσι αντίστοιχα, που η περιοχή που είναι το Παρί, το Πανεπιστήμιο του Παρισιού, το 8 ας πούμε, είναι το Σεντενί, που είναι όλοι μετανάστες. Όλοι. Δηλαδή στη γειτονιά που έμενα εγώ δεν υπήρχε άνθρωπος Γάλλος και εντός αγωγικών, ας πούμε, Ευρωπαίος. Οπότε εκεί είναι ένα άλλο διαφορετικό ζήτημα. Αλλά είναι ένα θέμα που πρέπει να μην ξεχάσουμε και να συζητήσουμε. Στη Γερμανία ήταν διαφορετικά η κατάσταση, αλλά το έδειχνα σε ένα κοινό, ας πούμε, πάλι πανεπιστημιακό, που από τους φοιτητές οι μισοί ήταν μετανάστες. Δηλαδή τώρα πλέον στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ έντονο ότι υπάρχει τέτοια κινητικότητα του πληθυσμού που κανένας δεν. Χθες μιλάγαμε πραγματικά με μια φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο σε εμάς, η οποία της λέω από πού είσαι, και είχε ερωτηματικό. Μου λέει: είμαι Ισπανίδα, Καναδέζα και έχω μεγαλώσει στη Γαλλία. Και εντάξει, ναι, αυτό το πράγμα. Ναι, αυτό το multi. Στην Ελλάδα το έχουμε ξεχάσει λίγο. Το έχουμε ξεχάσει πολύ. Αλλά να σου πω κάτι, στο Παρίσι δεν είναι μόνο ότι είναι το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο σε μια γειτονιά που έχει μετανάστες κλπ. Σε όλο το Παρίσι και ειδικά σε κάποιες περιοχές η λεγόμενη κλωσάρ είναι τόσο γνώριμη εικόνα. Γι' αυτό ρώτησα τι feedback έχεις από τους Γάλλους και αντίστοιχα από τους Γερμανούς, που εκεί είναι άλλη ιστορία.
Ναι, προφανώς κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και το ζήτημα της ενσωμάτωσης των μεταναστών στο Γαλλία και στο Παρίσι είναι κρίσιμο και ακόμα δεν είναι, τα πράγματα δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Στη Γερμανία είναι καλύτερα νομίζω τα πράγματα και έχουν μπει βέβαια σε μια διαδικασία οι Γερμανοί, οι οποίοι είναι Γερμανοί και σκέφτονται το πώς θα μπορέσουμε εντός εισαγωγικών όσο γίνεται καλύτερα να αξιοποιήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους εκμεταλλευτούμε, θα μπορούσε να πει κάποιος, γιατί υπάρχει έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού πραγματικά και το πώς θα μπορέσουμε να τους εκπαιδεύσουμε, να τους μάθουμε γερμανικά από την πρώτη μέρα. Επίσης είναι γνωστό ότι οι πρώτοι που ξεκίνησαν την επιλογή μεταναστών ήταν οι Γερμανοί. Ναι, έτσι. Επιλογή. Πήγανε οι γιατροί, πήγανε οι μηχανικοί. Ναι, προφανώς, τον πρώτο καιρό, ιδίως τον πόλεμο στη Συρία, γιατί προφανώς ο πρώτος που θα έφευγε ήταν αυτός που είχε τη δυνατότητα πιο εύκολη και του ήταν πιο εύκολο να. Δηλαδή, ξέρω περιστατικό που μου ήρθε με σκάφος ο γιότ από την βιομήχανος από τη Συρία που ήρθε με γιότ σκάφος και κατέβηκε και μετά έπρεπε να περάσει τη διαδικασία και μου το έλεγαν και δεν το πίστευα. Και ο άνθρωπος και τον περίμενε ο Γερμανός συνεργάτης του από το εργοστάσιο από τη Γερμανία για να έρθει με τη βάρκα κανονικά ως παράνομος. Ναι, ως παράνομος, βέβαια, ναι. Είναι αυτό που εμένα με ενοχλούν αυτές οι λέξεις και δεν το λέω για να μομφήσει εσένα, αλλά πραγματικά παράνομος, παράτυπος, λαθρέος. Όταν αναφερόμαστε σε ανθρώπους δεν μπορώ να καταλάβω τον όρο λαθρέος. Πώς μια ψυχή μπορεί να είναι λαθρέα, ας πούμε. Αλλά εννοείται και ούτως ή άλλως αυτό το οποίο λέω παράνομη, σε κάθε περίπτωση. Μια παράνομη ύπαρξη, τώρα φανταστείτε. Παράνομη. Αυτόματα πάει στο ποινικό, ότι έχει κάνει κάτι παραβατικό. Που δεν είναι έτσι. Ξύπνησε ένα πρωί, μπήκε σε μια βάρκα και μεσοπέλαγα, είπα να ξεδέψουμε τη βαρκούλα. Όσο δεν δίνουμε νόμιμες διεξόδους, δηλαδή φανταστείτε ότι συζητάμε τώρα την ιστορία με τον Ερντογάν και την Τουρκία, που τόσοι άνθρωποι και από τα πανεπιστήμια και από πολιτική είναι στη φυλαγή και θέλουν να φύγουν προφανώς για να σώσουν. Και υπάρχουν πολιτικοί πρόσφυγες οι οποίοι. Πώς να έρθουν, δεν υπάρχει νόμιμος τρόπος. Δεν υπάρχει. Τι να κάνουμε. Πραγματικά. Σωστό. Είναι όλο αυτό λοιπόν που μας πρέπει. Με πρωτοβουλίες τέτοιες μέσα από την τέχνη, προκειμένου τη φωτογραφική, να μας κινητοποιήσει λίγο παραπάνω. Δηλαδή, ας δούμε ότι η ασφάλειά μας είναι πολύ σημαντική καταρχάς, που την έχουμε εδώ, το περιβάλλον μας, αλλά δεν είναι το κέντρο του κόσμου. Και όλα αυτά μεταβάλλονται τόσο μακάρι πολύ. Να είμαστε πάντα ασφαλείς και πάντα έτσι στο ζεστό, στη θαλπορή του σπιτιού μας, τέλος πάντων, του χώρου μας. Αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε ανθρώπους που δεν είναι έτσι. Ειδικά εσύ, Νικό, που έχεις τη σφραγίδα πια ο φωτογράφος του σεισμού της Καλαμάτας του 1986. Σωστά. Μια άλλη καταστροφή εκεί. Που τι μας έκανε πάλι, μας έβαλε σε σκηνές. Το χρησιμοποιώ, συγγνώμη, και θα συνεχίσω, Νικό. Το χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα τους Καλαματιανούς, ότι το δικό μου σπίτι σε μια μέρα έγινε ένα boom. Και μετά ήμασταν 14 μήνες σε σκηνές. Έτσι. Ακριβώς. Ναι. Μετανάστε στην πόλη μας. Ναι. Το θυμάσαι. Το θυμάσαι, το κατώ. Το έχω καταγράψει. Το έχω καταγράψει και μας το θυμίζεις κατά καιρούς και είναι πολύ ωραίο. Και να σκεφτεί κανείς ότι τότε ήσουν και εσύ πολύ νεαρό παιδί. Νέος ήμουν, βέβαια. Νεαρό παιδί με όλες τις δυσκολίες τότε που υπήρχαν στις μηχανές με τα φιλμ. Πού να εμφανίσεις φιλμ τότε. Η κυρία δυσκολία ήταν να έχεις φιλμ. Να έχεις φιλμ. Ναι. Αλλά θυμάσαι και όλα τα φωτογραφάδικα, τα κλασικά, εκεί που εμφωνίζαμε τις φωτογραφίες των σχολικών εκδρομών, ήταν ερείπια, είχαν γίνει. Τίποτα, περισσότερα δεν λειτουργούσαν. Και λειτουργούσαν. Ναι, βέβαια. Ναι, γι' αυτό είπα, το δυσκολότερο είναι να έχεις φίλ, όχι να το εμφανίζεις, το εμφανίζεις αργότερα. Μάλιστα. Πόσο σημαντικό, για να μείνω εγώ, είναι η καταγραφή της ιστορίας μέσα από αυτή τη διαδικασία της δουλειάς του Νίκου, οπότε και όσοι μας ακούν μπορεί να ανατρέξουν και να ψάξουν πραγματικά για να δούμε το πώς μια μέρα να μιλήσουμε για συζήτεια. Βρεθήκαμε να μας προσφέρουν για ρούχα. Βρέθηκα εγώ σε κατάσταση που μας φέρνανε ρούχα από τη Γερμανία, δεν ξέρω από τι, σε κάτι αποθήκες, ας πούμε, και πήγαινε ο κόσμος. Ο στρατός που έστειλε τις σκηνές. Ο στρατός που ασκεί σκηνές από τη μια μέρα στην άλλη, τα ράτσα και όλα αυτά. Sleeping bag, για να είμαστε. Δεν είχαμε sleeping bag, προφανώς. Το καράβι, το Μαριάννα που έτυχε να είναι εδώ και έμεινε. Όχι, ήρθε επί τούτου το Μαριάννα. Α, το Μαριάννα ήρθε επί τούτου, του Λάτσι. Το καράβι που θα πήγαινε στην Κρήτη. Θα πήγαινε στην Κρήτη ήταν άλλο, ήταν το ferry boat. Όλη αυτή η διαδικασία τέλο πάντων. Ακριβώς όπως το περιγράφει ο Μιχάλης. Ξαφνικά κάνει ένα μπράφ και τελειώνει. Και τελειώνει, ναι, αλλάζει η ζωή σου. Και δεν πανάχεις εκατομμύρια, δεν πανάχεις. Ναι, πραγματικά. Συν να μην ξεχάσουμε ότι χάσαμε και ανθρώπους τότε. Έτσι. Κάποιοι άνθρωποι φύγαν από τη ζωή, δυστυχώς. Είχαμε τότε 23, νομίζω, 22, 23, αν δεν θυμάμαι καλά.
ανθρώπους που τους χάσαμε σε αυτή τη τραγωδία. Σχολείο, εκπαίδευση. Εγώ πήγαινα στη Φραγκόλυμνα, στο 7ο γυμνάσιο, το οποίο γκρεμίστηκε. Αν ήμασταν μέσα, θα είχαμε σκοτωθεί. Ναι. Αλλά και πάλι ξεκινήσαμε, θυμάστε, το Δεκέμβριο να κάνουμε μάθημα. Στις σκηνές. Και χάνει τα παιδιά και όποιοι δίναν πανελλήνιες που έγινε την χρονιά. Ναι, πραγματικά χάνεις την επαφή σου με το σχολείο, δηλαδή ναι, το απαραίτητο πράγμα για το κάθε παιδί. Βέβαια. Εμείς, ας πούμε, που γυρίσαμε, ήμασταν τέταρτο γυμνάσιο τότε και κατέρευσε φυσικά. Αυτό, το νυν 21ο δίπλα από τους ταξιάρχες ήταν το τέταρτο γυμνάσιο και μέχρι που να γίνουν τα λιώμενα ήμασταν περιφερόμενοι μαθητές σε σκηνές εδώ στο στρατόπεδο. Το τότε στρατόπεδο, νυν Ανατολικό Κέντρο, στο πολυκλαδικό απογεύματα, πρωί-απόγευμα με άλλα σχολεία, με το πολυκλαδικό. Δηλαδή, μια κατάσταση που λες, α, ωραία, πρώτον ζω, δεν είμαι σε αυτούς τους 23 που φύγανε. Και δεύτερον, πρέπει να προσαρμοστώ σε αυτή τη συνθήκη που, εντάξει. Η ζωή συνεχίζεται. Βέβαια, το μαγικό, γιατί εκεί καταλήγω, τώρα με τη σκέψη αυτή μου ήρθε, είναι ότι ήμασταν παιδιά και τα βλέπαμε όλα διαφορετικά, όπως οι πιτσιρικάδες που έρχονται. Παίζανε μπάλα προς τα θαμάτια. Και αλλήμονα δεν ήταν τα παιδιά σε αυτή. Δηλαδή δεν παραμένανε πάντα παιδιά. Βέβαια. Αυτό μας έλειπε. Ξέρουμε όμως και τι αγώνα έκαναν οι γονείς μας για να μπορέσουν να σταθούν πάλι στα πόδια τους, να ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους, να ξαναγίνει η καλαμάτα. Φυσικά. Οπότε ας παίρνουμε λοιπόν να κατάχουμε όλα αυτά. Ναι. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο. Και σένα, Μιχάλη Μπάκα, που ήρθες από την ωραία Μυτιλίνη στην ωραία Καλαμάτα, για να μας παρουσιάσεις αυτή την έκθεση «Ανθρώπινες ιστορίες, ισότητα στη ζωή, την κοινωνία και την εκπαίδευση», Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, από σήμερα μέχρι και 11 Ιουνίου, πρωί και απόγευμα, ώρες λειτουργίας του Πνευματικού Κέντρου, τα εγκαίνια σήμερα το απόγευμα στις 7.30. Και σε έναν Νίκο Ηλιόπουλη που ως συντονιστής της φωτογραφικής ομάδας Καλαμάτας συνεργάζεσαι με το Μιχάλη και φιλοξενείται εδώ αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε εμείς και να ευχαριστήσουμε και το ΙΝΕΡΤ πρώτα απ' όλα που μας δίνει βήμα και εσένα προσωπικά για τέτοια κοινωνικά θέματα που είναι πολύ κρίσιμα και αποδεικνύει το πολύ σημαντικό ρόλο στις δημόσιες. Ραδιοφωνίες και τηλεόραση. Συμφωνώ. Δεν θα μπορούσαμε εμείς ως τοπικό ραδιόφωνο να κάνουμε και διαφορετικά, η αλήθεια είναι, γιατί είμαστε και μια γειτονιά εδώ. Μοιραζόμαστε το ίδιο προάβλιο με την φωτογραφική ομάδα και η Φιλάνθη Λάγιου είναι μέλος, η συνάδελφός μας είναι μέλος της φωτογραφικής ομάδας. Και καλή φωτογράφος. Και καλή φωτογράφος. Είναι μονόδρομος λοιπόν. Οι συνεργασίες ευτυχώς. Δεν γλιτώνεται. Ευτυχώς είπα. Ευτυχώς. Είναι μονόδρομος. Ναι. Λοιπόν, Γεωργία Οικονομοπούλου φρόντισε τον ήχο. Να περάσετε ένα πολύ ωραίο τριήμερο. Γιατί μην ξεχνάτε, έρχεται Σαββατοκύριακο και Δευτέρα 5 του μήνα, που είναι, καλά τα λέω ημερολογιακά, καλά τα λέω, που είναι του Αγίου Πνεύματος. Με προσοχή σας παρακαλώ στους δρόμους, γιατί πολλής είναι ο κόσμος που αναμένεται να αφιχθεί στην πόλη. Και καλό θα ήταν να περάσουμε έτσι ένα τριμεράκι ωραίο, χωρίς τροχέα, χωρίς άλλου είδους ατυχήματα, πόσο μάλλον δυστυχήματα. Έχετε το νου σας 3 και 4 φορές παραπάνω στους δρόμους, γιατί χθες το βράδυ είχαμε 2 τροχέα, το ένα σοβαρό, το άλλο ελαφρύτερα, με ανθρώπους που είναι δικυκλιστές. Θες να πεις κάτι, Νίκο μου, πες μου. Επί τη ευκαιρία που κλείσουμε, για να μην το ξεχάσω. Ναι. Να πω ότι η φωτογραφική ομάδα Καλαμάτας θα εκθέσει το Σαββατοκύριακο, για να φέρεται στο τριήμερο. Στο Μαγκανιακό έχουμε μια έκθεση, στο φεστιβάλ του Μαγκανιακού. Ναι. Και θα είναι χαρά μας αρχικά να έχει καλό καιρό. Έτσι, καλό καιρό θα έχει. Και να πενέσουμε τα παιδιά που το διοργανώνουν, γιατί κάνουν εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετική δουλειά. Και θα χαρούμε να έρθετε και να διασκεδάσετε και να περάσουμε όλοι μαζί καλά. Θα τους φέρουμε και όλους τους ανθρώπους εδώ, να μας πούνε για όλες τις δραστηριότητες. Έτσι, αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, πάμε σε πολύ λίγο, στη μία ακριβώς δηλαδή, σύνδεση με Θεσσαλονίκη, αμέσως μετά το πρώτο πρόγραμμα και εμείς εδώ, στουντιακά, από Τρίτη. Γεια σας.